Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Σόλωνα. Είμαστε όπως μέχρι τώρα ο Γιάννης Παρασκευουλάκος και η Ιωάννη Μουσοπούλου. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε κάνει κάποιες αναφορές στην τεχνολογία και θέλουμε να το συνεχίσουμε το θέμα σήμερα κάπως πιο εκτενώς. Η τεχνολογία, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι το απάβγασμα του δυτικού πολιτισμού ή τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι άνθρωποι, οι δυτικοί, ότι είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Αν και εγώ δεν πιστεύω αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει όλα η τεχνολογία κατέχει στη ζωή της Δύσης μία τρομερά ισχυρή θέση, μία πολύ σημαντική θέση, την οποία η Δύση, επειδή ήταν και η άρχουσα δύναμη τους προηγούμενους αιώνες, την έχει επιβάλει και στον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, επειδή η τεχνολογία πάντοτε είναι και φορέας δυνάμεως, δηλαδή δίνει δύναμη σε αυτόν που την κατέχει, αναγκαστικά και ο υπόλοιπος κόσμος, ακόμη και αν δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ, θα αναγκαστεί να ακολουθήσει, να κατέχει κάποια τεχνολογία. Και με πρώτη και καλύτερη την τεχνολογία την πολεμική. Διότι βέβαια ακόμη και αν είσαι διατεθειμένος να πολεμάς με ένα σπαθί στη σημερινή ημέρα, όταν ο άλλος έχει πυράβλους, δεν μπορείς εσύ να μείνεις με το σπαθί, θα πρέπει να έχεις και εσύ κάτι αντίστοιχο, ένα αντίστοιχο μέσο για να μπορείς να τον αποκρούσεις. Άρα η τεχνολογία εκ των πραγμάτων μας έχει επιβληθεί. Προσέξτε όμως, η τεχνολογία είναι και αυτή μέρος της επιστήμης. Αλλά είναι το κατώτερο μέρος, είναι το πιο πρακτικό. Δεν είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να απαντήσει σε ερωτήματα ζωής. Και ταυτόχρονα με τις ευχέρειες που έχει χαρίσει τον άνθρωπο, έχει δημιουργήσει και πολλά προβλήματα. Οπότε σήμερα θα συζητήσουμε για αυτά. Γιάννη. Λέγαμε να εστιάσουμε στην τεράστια απόκληση που δημιουργείται ανάμεσα στην αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει σαν πρόοδος σε ηθικό επίπεδο μέσα στους ανθρώπους, δηλαδή στους μεμονωμένους ανθρώπους, στα έθνη ή στην ανθρωπότητα σαν σύνολο, και στις πρόοδους της τεχνολογίας. Δηλαδή, με τι ρυθμούς προοδεύει η τεχνολογία, ξέρουμε ότι είναι ασύλληπτη ρυθμή, δεν το συζητάμε, και με ποιους ρυθμούς προοδεύει το ηθικό στάτους, πώς να το πούμε, των ανθρώπων και των συλλογικοτήτων των ανθρώπων. Και να δούμε αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, γιατί μπορεί κάποιος να πει καλόβουλα, ας το πούμε έτσι, ότι εντάξει, τι έγινε ρε παιδιά, δεν προοδεύσαμε ηθικά, μπορεί η λύση, οι απαντήσεις, η σωτηρία μας κλπ. Να έρθει από την τεχνολογία. Δηλαδή, αυξανωμένη της τεχνολογίας, πολλά ζητήματα που θεωρητικά ξεκινάγαν από ηθικές ελλείψεις, ηθικά προβλήματα στην ανθρωπότητα, θα λυθούν δια της παρακαμπτηρίου οδού. Ένα σοβαρό λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Παίζουν μεγάλο ρόλο αυτά τα ερωτήματα, γιατί και παίζουν ρόλο ενώ όταν ασχολούμεθα εμείς οι λεγόμενοι απλοί άνθρωποι. Γιατί σε επίπεδο κυβερνήσεων δεν υπάρχει αμφιβολία, και δεν το θεωρώ έγκλημα, σώνει και καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι θα κυνηγήσουν το τρένο της τεχνολογίας. Είναι ολοφάνερο. Αλλά εάν μας πέφτει λόγος γύρω από αυτές τις εξελίξεις... Έχει τεθεί σε ένα αμφιβόλο. Που έχει τεθεί ένα αμφιβόλο, αλλά εμείς εδώ στις συζητήσεις που κάνουμε κατά κόρον προπαγανδίζουμε με την καλή έννοια αυτή την... Όχι προπαγανδίζουμε, πιστεύουμε. Υποστηρίζουμε τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, αν και έχει εξουδετερωθεί η κακή έννοια της προπαγάνδησης, τέλος πάντων, πιστεύουμε αυτό, δηλαδή ότι όλο και περισσότερο, για να μην επιτρέπουμε, σαν, ξαναλέω, οι λεγόμενοι χλεβαστικά τώρα, έτσι, απλοί άνθρωποι, να μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα σε εμάς και στις εξελίξεις τεχνολογικές, στις εξουσίες και όλο αυτό, διότι μοιραία, δεν είναι θέμα αν είναι σατανικές οι κυβερνήσεις, είναι μοιραίο ότι όσο εμείς αποξενωνόμαστε από τις εξελίξεις αυτού του είδους, στο τέλος θα γίνουμε
όχι υπήκοοι, υποχείρια. Δηλαδή, όλο θα χαμηλώνει το στάτους το δικό μας και θα καταντάμε τελείως ενεργούμενα, δηλαδή υποχείρια. Είμαστε υποχείρια. Είμαστε, αλλά... Δηλαδή, όταν βλέπω τον άλλον και πάει και περιμένει από τις 4 το πρωί να πάρει το καινούριο iPhone, που δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Τηλέφωνο. Γιατί... Α, ναι. Τηλέφωνο. Ναι, γιατί αλλά προηγουμένως. Βγήκε μία καινούργια τεχνολογία και πάει και περιμένει ώρες. Ήδη αυτός έχει γίνει ενεργούμενο. Έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι του είναι απαραίτητο να είναι κάτι αναγκαίο, ναι, έστω και για τη διασκέδαση. Αυτό είναι μόνο, είναι τελείως επιφανειακό. Ήθελα να πω ότι κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα της ηθικής. Γιατί οι άνθρωποι, όταν πρώτα απ' όλα η ηθική έχει απαξιωθεί πολύ σκόπιμα από τους σύγχρονους διανοητές, μετά τον πόλεμο ας πούμε, χλεβάζαν την ηθική, την ταυτίζαν με αυτά που έλεγαν οι εκκλησίες, με αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι που ήταν θρησκόληπτοι, οι άνθρωποι που ήταν πολύ της παλιάς εποχής παραδοσιακοί και που φυσικά αυτή η ηθική που είχαν έβαζε πολλά νερά. Ήταν μια επιβολή στους ανθρώπους, οι οποίοι από ένα σημείο και μετά δεν είχε κάποια χρησιμότητα, παρόλο που κάποτε μπορεί να ήταν χρήσιμη. Όμως, όταν λέμε, αυτά όμως είναι δικαιολογίες. Δηλαδή, όταν άλλος θέλει να είναι ανήθικος, παίρνει τα κακά πρώτα. Δεν σκέφτεται ότι η ηθική είναι μια έννοια, η ελευθερία είναι μια άλλη έννοια και πρέπει να την επεξεργαστώ μέσα μου, να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βάθος. Βρίσκει τα στραβά και σου λέει, άρα είναι για τα σκουπίδια. Συγγνώμη, απαξιώθηκε η ηθική και είναι δικό μας πρόβλημα που απαξιώθηκε. Εμείς τη χλεβάσαμε. Η ηθική δεν είναι να είσαι καλός ανθρωπάκος. Εντάξει, μπορεί να περιλαμβάνει και αυτό. Ούτε να είσαι κακός ή να είσαι ομός. Η ηθική είναι η δύναμη συνοχής των πραγμάτων στον κόσμο. Όταν οτιδήποτε δεν είναι ηθικό προκαλεί ρήγματα στην κοινωνία. Ανισότητες μάλλον, έτσι, όχι μόνο ρήγμα, ανισότητες. Άρα η ηθική έχει ένα πολύ πιο βαθύ νόημα. Για αυτή την ηθική λέμε, δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να είναι καλός, καλοσυνάτος, αλλά να είναι ανόητος. Ξέρω εγώ, να μην καταλαβαίνει. Αυτός μπορεί να ακολουθήσει την τεχνολογία όπως κάνουν όλοι. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι ηθικός άνθρωπος. Η ηθική στη σημερινή εποχή απαιτεί να έχεις σκύψει πάνω από τα προβλήματα, να έχεις αποκτήσει και μερικές γνώσεις, να έχεις και λίγη εξυπνάδα, που όλοι έχουν, οι πιο πολλοί τουλάχιστον, και να έχεις και την καλή πρόθεση. Αλλά σε άλλο επίπεδο, όχι στην καθημερινότητα μόνο και στην οικογένειά σου και μετά όλοι οι άλλοι ας πεθάνουν. Άρα η ηθική έχει αποκτήσει άλλο, πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο μέγεθος, μια άλλη εμβέλεια. Εάν δεν την έχουμε, εγώ πιστεύω και ο Γιάννης νομίζω συμφωνεί, ότι ό,τι και να κάνει τεχνολογία, εμείς θα βουλιάξουμε και θα πέσει πάνω μας η τεχνολογία και θα μας βουλιάξει ακόμη περισσότερο. Επειδή ακόμα η ηθική, αν εξαιρέσουμε το θρησκευτικό κομμάτι, έτσι, η ηθική δεν έχει καταστραφεί. Αυτό πώς το καταλαβαίνουμε? Όλοι οι εμπόλεμοι, για παράδειγμα, πάρτε και την τελευταία σύγκρουση. Μένετε δίπλα μας η σύγκρουση, έτσι. Τι πάνω μας, Εβραίων Παλαιστινίων. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση ένας εμπόλεμος να μην προσπαθήσει να πει και στον εαυτό του, και στον εαυτό του ξαναλέω, και στο κοινό που παρακολουθεί, το κοντινό ή το μακρινό, ότι οι πράξεις που κάνει είναι απολύτως δίκαιες και δικαιολογημένες. Δεν έχει ακουστεί, έγινε μια προσπάθεια ακόμα και από τους χιτλερικούς, από εκείνο το φρικαλαίο μόρφωμα δηλαδή, ακόμα και από αυτούς γινόντουσαν προσπάθειες να πούν και στον εαυτό τους και έξω ότι είχαν δίκιο. Τους κυνήγησαν οι πολεμοκάπηλοι, οι Βρετανοί, οι απικιοκράτες. Θυμάμαι πέθανε ο Ρούσβελτ και πήγε το πρωτοπαλίκαρο του Χίτλερ. Λοιπόν, πήγε και του λέει, Φίρερ μου, είναι γραμμένο στάστρα. Είχαν και εκείνες τις φαντασιώσεις. Είναι γραμμένο στάστρα. Λέει ότι το πρώτο δεκαήμερο, ας πούμε, ο μεγάλος πολεμοκάπηλος θα γυρίσει η μοίρα για τη Γερμανία, διότι ο μεγάλος πολεμοκάπηλος, ο Ρούσβελτ, ας πούμε, πέθανε. Ο Ρούσβελτ πολεμοκάπηλος, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι σε αυτό τον πλανήτη η έννοια της ηθικής είναι ακόμα πολύ ισχυρή. Όμως, πρώτον, αυτά όμως την έχουν απαξιώσει. Όμως, πρώτα-πρώτα απαξιώνεται στα πράγματα, δηλαδή όπως έλεγε και ο πρέσβης ο Ιφαντής, διότι αυτές οι έννοιες όχι ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν,
και δεν πρέπει να έχουμε προσήλωση, αλλά οι έννοιες του διεθνούς δικαίου, συνήθως όπως έλεγε και ο Νίτσε, δυστυχώς, δεν έπεφτε σε όλα έξω δυστυχώς, έλεγε ότι είναι το δίκαιο είναι οι διαμαρτυρίες των αδυνάμων, ή το έλεγε στο Σέξπιρ εκεί, στο Ριχάρδο τον Τρίτο, ας πούμε. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι στα πράγματα διαψεύδεται η ηθική, αλλά δεν έχει καταστραφεί η έννοια ηθική σε αυτό τον πλανήτη ακόμα. Απλώς διαστρέφει. Ο Νίτσε προτιμούσε να καταστραφούν και οι έννοιες, για να μην έχει καμία υποχρέωση κανείς να βρίσκει δικαιολογίες και στον εαυτό του ακόμη. Βέβαια. Αυτό είναι το ακραίο φαινόμενο, έτσι. Δηλαδή, ότι γι' αυτό είχε γράψει και αντιστροφή όλων των αξιών. Όχι αυτός, και πολλοί υπάρχουν. Και άλλοι. Έτσι, δηλαδή, αν παρακολουθεί. Μην το εξειδικεύουμε τόσο πολύ. Πάντως, θέλω να πω ότι η έννοια της ηθικής υφίσταται. Το ζήτημα είναι, πώς έλεγε και ο Σωκράτης, πώς μπορεί να ζει κανείς σωστά σαν άνθρωπος ή σαν έθνος ή σαν ανθρωπότητα. Εδώ είναι το ερώτημα. Μπορούμε να φαντασιωνόμαστε ότι απολαμβάνοντας τεχνολογικά αγαθά, δηλαδή μπαίνοντας σε μια μόνιμη παθητικότητα και ληπτικότητα, όλο παίρνουμε απ' έξω κάτι, ότι αυτό μπορεί να συνιστά πρόοδο. Σε αυτά που λέγαμε, ηθική πρόοδο, ψυχολογική πρόοδο, δηλαδή ότι οριμάζουμε σαν ανθρωπότητα και σαν άνθρωποι, ότι γινόμαστε πιο ανιδιοτελείς, πιο ισχυροί στην καλή θέλησή μας, και... ή με αυτή την παθητικοποίηση. Ναι, πες τι θέλεις, μην σε κόβω. Όχι, δεν με κόβεις, όπως το έκοψα. Ο άλλος όμως δεν ενδιαφέρεται. Σου λέει, και τι με νοιάζει εμένα, αν πετύχω αυτό που θέλω. Όμως το τέλος, εκεί πρέπει να καταλήξουμε, αν και δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε πρώτα να ξεκινάμε από το ηθικό μέρος, με αυτή την έννοια που του δώσαμε, την ευρεία. Θέλει λοιπόν να ενδιαφέρεται για κάτι άμεσο. Σου λένε, εγώ με την τεχνολογία που έχω πετύχω να περνάω καλά, εμένα η ηθική δεν με νοιάζει. Ναι, αλλά στο τέλος θα χάσεις και αυτό που έχεις. Διότι εσύ δεν ελέγχεις την τεχνολογία, στη δίνουν κάποιοι. Δεν είσαι επιστήμονας, πολύ σωστό. Δεν είσαι ισχυρός. Δεν είσαι μεγάλος οικονομικός παράγοντας να πληρώνεις τους επιστήμονες, δεν είσαι κυβερνήτης, είσαι ένας απλός άνθρωπος, ένας καθημερινός άνθρωπος. Ακόμη και πολύ καλός να είσαι, δεν έχεις την απαιτούμενη δύναμη. Άρα, επειδή πάντα οι εξουσίες, και όταν λέω εξουσίες δεν εννοώ οι κυβερνήσεις, εννοώ αυτοί που θέλουν να εξουσιάζουν. Έτσι, γιατί είναι, αν συμπίπτουν, τότε συμπίπτουν συχνά, δεν σημαίνει ότι συμπίπτουν και οι έννοιες. Εξουσία είναι να θέλεις να κυριαρχείς. Αυτή λοιπόν η κυριαρχική τύπη, όπως τους έλεγε ο Νίτσε, δεν σταματάνε ποτέ να μηχανεύονται τρόπους να ελέγξουν τους ανθρώπους, και δεν χρειάζεται να είναι εξωγήινοι, όπως τα νομίζανε κάποιοι. Άνθρωποι, μιλάμε για ανθρώπους κανονικούς. Λοιπόν, αυτοί δεν σταματάνε να σκέφτονται πώς θα εξουσιάζουν, γιατί αυτό είναι το... Η φύση τους. Η φύση, ναι, τους. Βγαίνει από μέσα. Βγαίνει από μέσα. Είναι αυθόρμητο. Ξεχυλίζει. Όπως στους άλλους αρέσει να περνάνε απλά καλά, αυτοί θέλουν να κυριαρχούν. Είναι το δίπολο που το ένα συμπληρώνει το άλλο. Μην νομίζουν ότι είμαστε και τελείως αθώοι. Άρα λοιπόν αυτοί κάποια ώρα, όταν θα τα ελέγχουν όλα, εσύ θα μείνεις με το iPhone, με διάφορες χαζομάρες στην ουσία, αλλά ο άλλος θα... Χάντρες και καθρεφτάκια που λέγαμε για τους ιθαγενείς. Κάποτε. Όντως, αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και στο τέλος, η τεχνολογία αυτή θα έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό που εσύ θα έχεις γίνει δούλος, ο οποίος δεν θα περνάει καλά. Δεν θα είναι δούλος ο οποίος θα περνάει ωραία και θα πει και εμένα τι με νοιάζει αφού περνάω καλά. Μα δεν θα περνάς ούτε καλά, γιατί ο άλλος θέλει να κυριαρχεί. Δεν είναι ότι θέλει να σε αφήσει εκεί να ξεχαστείς. Αυτό είναι μια φάση μόνο. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τη τεχνολογία με μια περίσκεψη. Όπως ένα παιδί δεν δίνεις να κρατάει μια χειροβομβίδα στα χέρια του, ούτε σε ένα μεγάλο δεν τη δίνεις εδώ που τα λέμε, άμα δεν είναι ειδικός, ή δεν του δίνεις ένα κοφτερό αντικείμενο, εάν δεν ξέρει πώς να το χρησιμοποιεί. Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ σκεπτικοί με αυτά τα πράγματα και να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε εμείς, ό,τι μπορούμε να κάνουμε κτήμα μας, αυτό πρέπει να έχουμε. Όλα είναι καλά, βοηθάνε, αλλά εάν ξεπεράσουν ορισμένο όριο, δεν αντέχουμε. Εγώ και την άλλη φορά το είχα πει ότι
Ο κόσμος είναι ένα οριακό σημείο για το οποίο ευθύνεται τεχνολογία βασικά. Δηλαδή είναι τόσο πολύ προχωρημένη τεχνολογία πλέον που δεν, ο άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη να αντιπαλέψει τα αρνητικά της αποτελέσματα. Κοιτάει μόνο τα θετικά. Μόνο τα θετικά. Βεβαίως έχει και θετικά, αν και όχι όλες τις τεχνολογίες, έτσι. Γιατί ας πούμε τα όπλα δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα. Όλοι επικαλούμαστε την άμυνα και εγώ είμαι υπέρ του να έχουμε όπλα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό θα καταντήσει αδιέξοδο κάποια ώρα. Mm-hmm. Αν δεν σταματήσουν οι αιτίες που οδηγούν στους πολέμους. Αυτό είναι το μεγάλο. Αλλά οι αιτίες που οδηγούν στους πολέμους δεν είναι να κάτσουμε να βριζόμαστε και όλα αυτά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι λαοί έχουν μεγάλη, είναι πολύ σημαντική για την παγκόσμια ιστορία. Αλλά αυτοί όσο πιστεύουν αυτοί ότι είναι ασήμαντοι και θέλουν μόνο να περνάνε καλά στη ζωή τους, δεν πρόκειται ποτέ να βγουν. Διάβαζα ένα βιβλίο αυτές τις μέρες, πριν λίγη τώρα δηλαδή πρόσφατα, του Μακαρίτη, εδώ και αρκετά χρόνια, του Παναγιώτου Κανελόπουλου. Mm. Και αυτό λεγόταν ο Χριστιανισμός στην εποχή μας. Μιλάμε τώρα βιβλίο του 1950 κάτι, έτσι, όχι πρόσφατο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ήδη από... Δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο τώρα φαντασιόπληκτο ή κανένα φιλόσοφο που είναι σε κανένα σπήλαιο και αυτά. Είχε κάνει όμως, πολλοί θα θυμούνται, υπουργός, πρωθυπουργός και αυτά, έτσι. Δηλαδή ούτε ήταν αντιπρακτικός άνθρωπος. Επεσήμενε και αυτός πάρα πολύ και έκτοτε πάρα πολύ, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτός. Σκεφτείτε, ξαναλέω, το 1952-53, έτσι. Δεν λέμε το 1990 ή πολύ πιο πρόσφατα που άρχισε η επέλαση των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης εν συνεχεία και όλα αυτά. Και επεσήμενε όχι μόνο αυτός, πάρα πολύ, αλλά αυτός το ανέφερε, το σοβαρό χάσμα που υπάρχει, αυτό που λέγαμε δηλαδή τώρα, ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο, προ-70ετίας τώρα, και στο έλλειμμα το ανθρωπολογικό όσον αφορά τις επιλογές μας και την ηθική μας, το σφρίγος μας, το ηθικό, όπως να το πούμε. Και βέβαια είχε και την εμπειρία του εμφυλίου πολέμου που ας πούμε ότι είχε τελειώσει πριν 2-3 χρόνια, γιατί στην πραγματικότητα ο εμφύλιος συνεχίστηκε με άλλα μέσα στην Ελλάδα, δεν τέλειωσε για τα καλά δηλαδή, και του παγκοσμίου πολέμου που είχε προηγηθεί και όλα αυτά. Δηλαδή θυμάσαι μια ταινία, την ωραία του Excalibur, του John Boorman, Excalibur. Α, ναι, ναι. Που έλεγε μέσα ο... Γιατί υπάρχουν πολλά Excalibur. Ναι, το Excalibur, αυτό είναι το 81 του John Boorman. Έλεγε μέσα ο μάγος εκεί, μίλαγε στην σύναξη των υποτών, ο Μέρλιν, και τους έλεγε θυμηθείτε αυτά που ζείτε τώρα, γιατί είναι η κατάρα των ανθρώπων ότι ξεχνούν. Δηλαδή, διάβαζα ένα άλλο βιβλίο που είχε δώσει ο Αλέξανδρος για την ιστορία κτλ. Και έλεγε τις τερατοδίες που έκαναν οι Ιαπωνέζοι. Δεν το είδα στο βιβλίο, απλώς ήθελα να βρω στοιχεία και κοίταγα στο ίντερνετ. Τις τερατοδίες που κάναν στους εχμαλώτους πολέμου, τα πειράματα. Την ανατομία σε ζωντανούς ανθρώπους, τα δηλητήρια, ναι. Και όλα αυτά... Πήγαν στην Βορειοανατολική Κίνα και τους είχαν σαρώσει. Και άλλους από απικίες που είχαν... Πριν το 40 βέβαια, πριν τον παγκόσμιο πόλεμο. Και μετά. Ναι. Ναι. Όλα αυτά τα συγχώρησαν οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι όπως και η Γερμανία αντιστοίχως, αυτά τα θηρία, οι δόκτορες, οι γιατροί που κάναν αυτά τα νοσιουργήματα, σας λέω, είναι κάτι το ασύλληπτο οι φρίκοι, έτσι. Επειδή είχαν κρατήσει όλα τα στοιχεία και οι Αμερικανοί θεωρήσαν ότι είναι ωφελημότατα αυτά για να δουν πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στα βακτήρια, στους ιούς, στο κρύο, στη ζέστη, σε ένα σώρο στο στρες και όλα αυτά, τους έδωσαν συγχωροχάρτη στους χειρότερους από αυτούς για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία. Ναι. Το ίδιο θυμάμαι είχαν κάνει με Γερμανούς γιατρούς, γιατί είχαν κάνει πολλά πειράματα επειδή ήθελαν να προστατεύσουν τους αεροπόρους τους οι Γερμανοί και ναι, κοιτάγανε το, γιατρό τον το κρύο, ξέρω εγώ. Ναι, πώς θα βάζανε λοιπόν στα παγωμένα νερά τους εχμαλώτους, τους Νεοζηλανδούς, τους Άγγλους κτλ. Να εξετάσουν πόσο θα αντέξει και με ποιες συνθήκες για να τι στολή θα βάλουν να προστατεύουν τους δικούς αεροπόρους, αν πέθαναν στη μάχη. Δηλαδή μιλάμε για αυτούς τους άνθρωπους, το Φον Μπράουν. Ναι, υπάρχει. Να πω κάτι για το Φον Μπράουν. Ναι. Ναι, μισό λεπτάκι, μην το ξεχάσεις. Ήθελα να πω ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή
η ανώμαλη όψη της τεχνολογίας, γιατί αυτά τεχνολογία είναι τώρα που λέμε, έτσι, αυτές οι φρικαλαιότητες. Δεν είναι μόνο τα iPhone και τα iPhone. Αυτή τη φρικαλαία όψη την υιοθετήσαμε, την βάλαμε μέσα στους κόλπους μας, οι ισχυρές χώρες κυρίως βέβαια, τότε, αυτές που... αλλά μέσω αυτών όλοι μας, και ξεχάσαμε ότι ολονών δηλαδή έμεσα τα χέρια είναι βαμμένα, όχι με αίμα μόνο, σας λέω δηλαδή, δείτε λίγο στο διαδίκτυο τι φρικαλαιότητες είχαν κάνει οι Ιαπωνές, πιο πολλές από τους Γερμανούς, έτσι. Καλά, είναι ασύλληπτο. Το να πούμε πιο πολλές από ένα σημείο και μετά δεν, ναι, έχει, δεν έχει νόημα. Ναι, ήταν, εκείνη ήταν άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό το. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μη σε... Υπάρχει ένα βιβλίο, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Ναζί της διπλανής πόρτας. Εκεί πέρα λοιπόν έχει την ιστορία για τους Αμερικάνους, όχι τι άλλοι δεν κάνανε, αλλά αυτό το βιβλίο, ναι, υπάρχει. Και έλεγε και ονόματα, τα οποία δεν τα θυμάμαι βέβαια σε καμία περίπτωση, ανθρώπων που πήρανε, που γλιτώσαν τη δίκη της Νιρεμβέργης, κλέψαν και φακέλους να μην τους δουν οι δικαστές. Αυτοί που δικάσανε, εκτός από τους πολύ επιφανείς, δεν ήταν οι πιο κέρι, οι πιο σημαντικοί επιστήμονες, ειδικά αυτόν της αεροπορίας τον είχαν βάλει στο μάτι, το Φον Μπράουν και όλους αυτούς. Την ελίτ, τους πήρανε στην Αμερική, στο Φον Μπράουν είχαν δώσει μάλιστα τέτοιες αρμοδιότητες που φερόταν στους Αμερικάνους, τους υπαλλήλους του Υπουργείου, σαν να ήταν υπουργός. Έλεγε βγες έξω, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, δηλαδή με ανέδεια, και τον αναδείξανε κιόλας, και όχι μόνο αυτό. Μετά σε αυτούς τους δώσαν και λεφτά και ξαναγυρίσαν, ένας τουλάχιστον που διάβασε στη Γερμανία, και έγινε και μεγάλο επιχειρηματίας. Δηλαδή, μιλάμε, μου λες ότι έχω δημοκρατία, πολεμάω για τη δημοκρατία, νικήσαμε τον ναζισμό και έχεις ενφυλακώσει, έχεις ενσωματώσει τους ναζιστές, και αυτό δεν το κάνανε μόνο βέβαια οι Αμερικάνοι, αλλά για τους Αμερικάνους ξέρουμε, γιατί για τους Σοβιετικούς δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες. Όχι, όχι, ενσωματώσανε, αλλά, και αυτοί, ναι, αλλά καθαρίσανε πιο πολλούς βέβαια. Ναι, γιατί είχαν και πάρα πολλούς νεκρούς. 20 εκατομμύρια νεκρούς, ναι, τώρα ενώ οι Αμερικάνοι δεν είχαν, είχαν λίγους. 600.000 λοιπόν, νομίζω. Δεν θυμάμαι καλά. Αλλά οι Σοβιετικοί δεν μιλάγαν για δημοκρατία, ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Εδώ πέρα όμως είχαμε δημοκρατία, πολέμησαν, η Ελλάδα καταστράφηκε από τους Ναζί και τελικά τους έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Γιατί ήταν επιστήμονες, γιατί ξέραν πολλά πράγματα και τότε ήταν η κούρσα των εξοπλισμών. Και αν σκεφτούμε πόσες τεχνολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί προς όφελος του ανθρώπου και σε τι βαθμό, και πόσες τεχνολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί για έλεγχο του ανθρώπου και για καταστροφή του. Γιατί ακόμη και το διαδίκτυο που είναι καλό, αυτή τη στιγμή θα κάνουμε άλλη εκπομπή γι' αυτό, στην ουσία δεν χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο. Δηλαδή στην ουσία καταστρέφει τον άνθρωπο. Και εγώ που το λέω παρασύρομαι. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε, γιατί κάναμε έναν κύκλο, ναι, για να επανέλθουμε στο θέμα μας. Αυτά όλα, και οι μεν που κάναν τις φρικαλαιότητες και οι δε που για λόγους συμφέροντος τους προστάτησαν και τα ενθυλάκωσαν κλπ. Για αυτούς που έχουν απορία, εξηγώ, γιατί μπορεί να πούν καλά και πώς, γιατί δεν τα πήρανε τα στοιχεία. Διότι απλούστατα τα ίδιοι, ας πούμε οι Ιαπωνέζοι, τα είχαν κρύψει. Και τους είπανε τον Αμερικάνο, κάντε ό,τι θέλετε. Εάν δεν μου δώσετε ασυλία, τα στοιχεία δεν τα παίρνετε. Και τους δώσαν ασυλία και πήραν τα στοιχεία. Ξέρεις τι λέγανε μετά οι Αμερικάνοι. Λέει, δεν μας βοήθησαν, λέει, και πολύ αυτά τα στοιχεία. Ναι, ναι, δεν βοήθησαν. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι βλέποντας όλα αυτά, αυτά έχουν γίνει πριν 70 χρόνια. Οι αποζημιώσεις που δώσαν οι Αμερικανοί στους επιχειρηματίες τους, δεν το λέμε τώρα για να δαιμονοποιήσουμε την Αμερική ξαφνικά, απλώς υποτίθεται το πλωστάσιο της δημοκρατίας και αυτά, έτσι, εκείνη την εποχή. Έτσι έλεγε ο Μακαρίτης, ο Ρούσβελτ, άλλη μεγάλη φυσιογνωμία, καμία σχέση τώρα με τους. Λοιπόν, έδωσαν αποζημιώσεις στους επιχειρηματίες που είχαν κάνει εργοστάσια στην ναζιστική Γερμανία και τους βομβάρδισαν οι σύμμαχοι και σκοτωθήκανε και μεταξύ τους εκεί στο Υπουργείο στην Αμερική μετά αφού είχε φύγει ο Ρούσβελτ. Και τελικά πήραν αποζημιώσεις και έγινε τις τρελές, όπως καταλαβαίνετε. Ο κόσμος δεν πήρε αποζημιώσεις για αυτά που έχασε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πριν κάποια χρόνια έχουν προηγηθεί, εκτός από τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ορισμένα άλλα τερατουργήματα. Το σοβαρό ζήτημα είναι το στρεβλό, πώς έλεγε ο Αϊζάια Μπερλίν, ο Καντ κλπ. Αυτό το στραβόξερο της ανθρωπότητας, το στρεβλό υπόβαθρο δηλαδή της ανθρωπότητας, που υπάρχει,
ένα κομμάτι. Φαίνεται ότι ως άνθρωποι είμαστε ικανοί για, και για σπουδαία πράγματα, όπως έχει αποδειχθεί σε πολλές φάσεις ιστορικές, αλλά είμαστε ικανοί και για τερατουργήματα, έτσι. Δεν λέω για τον ίδιο άνθρωπο. Δεν λέω ότι ο ίδιος άνθρωπος είναι ικανός για να μεγαλουργεί και να είναι και τέρας. Όχι, αυτό είναι ασύλληπτα, φρικώδες. Αλλά μέσα στην ανθρωπότητα, ως σύνολο ανθρώπων, μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα και φρικωδίες. Αυτό εννοώ. Όχι ότι ο ίδιος άνθρωπος, μην τρελαθούμε κιόλας, ο ίδιος άνθρωπος θα κάνει ανοσιουργήματα και θαύματα. Εκτός αν αλλάξει. Άλλο αυτό. Να. Άμα από Σαούλ γίνει Παύλος, ξέρω εγώ, στο τέλος πάντων, θέλω να πω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα κάτι. Για το στραβό ξύλο της Για το στραβό ξύλο. Αν λοιπόν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο υπόστρωμα μέσα μας σαν ανθρώπων, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο, οι άλλοι δεν το έχουν ελέγξει καθόλου, άλλοι το έχουν ελέγξει περισσότερο, όπως έλεγε ο καημένος ο Φρόιντ, γίνονται και μετουσιώσεις και δημιουργείται πολιτισμός πολλές φορές, δηλαδή με τις ορμές αυτά τα θηριώδη που έχουμε κλπ. Πολλές φορές γίνεται μετουσίωση και έχουμε μεγάλα επιτεύγματα πολιτισμικά. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει εξουδετερωθεί, έχει μεταλλαχθεί σε κάτι άγιο κλπ. Είναι η τεχνολογία εις θέση να το διαχειριστεί, το αγγίζει η τεχνολογία και αν το αγγίζει, το αγγίζει επικοδομητικά, αρνητικά, αυτό το στραβόξυλο που λέμε ότι έχουμε, ή η τεχνολογία όχι μόνο δεν το αγγίζει επικοδομητικά, αλλά παθητικοποιώντας τον άνθρωπο θα το μεγαλώσει αυτό. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει. Μα εδώ βάζουν τότε τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία δεν είναι και αυτό. Θα μας βάζουν να συναγωνιζόμαστε με κάποιες υπερικανότητες υπολογιστικές των ρομπότ και θα μας κάνουν ακόμη πιο απάνθρωπους, απανθρωποποιημένους από ό,τι είμαστε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, και έχεις τον άλλο και σου λέει δεν θέλεις την επιστήμη. Μα αυτό δεν είναι επιστήμη. Μάλλον η επιστήμη έχει μια καλή πλευρά και έχει μια κακή. Εσύ προωθείς την κακή πλευρά. Δηλαδή, οι επιστήμες είναι και ανθρωπιστικές. Δεν τους δίνουν καμία σημασία. Ναι, μα ναι, καμία ναι. σημασία. Θυμάμαι λίγο. Όλα και τα πανεπιστήμια προσπαθούν να τα συνδυάσουν και να τα συνδέσουν με την παραγωγή. Σε αυτό συμφωνούσαν και αριστεροί και δεξιοί και όλοι. Γιατί όλοι συμφωνούν στο πρακτικό. Χρήμα, τα πράγματα, τις κτίσεις και όλα αυτά. Δεν θυμάμαι, Ιωάννα, αν είχαμε ξανααναφερθεί παλιά για την κούρσα για το διάστημα που κάνανε Αμερικανοί και Σοβιετικοί, όπου γύρω στο 56-57 τότε είχαν εκτοξεύσει το Σπούτνικ οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί δηλαδή. Ναι. Ήταν ο πρώτος δορυφόρος και αυτά έτσι. Και έλεγε ο Παλαιοκρασάς ο Μακαρίτης, που είχε κάνει υπουργό στο Μητσοτάκη συντονισμού, μετά έκανε επίτροπος περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Έλεγε ότι είχαν οι Δυτικοί τέτοιο πανικό, ήταν αυτός τότε στέλεχος του Υπουργείου Συντονισμού, νομίζω, κάτι γενικός γραμματέας. Μιλάμε τώρα το 57 περίπου, έτσι. Που τους μάζεψαν επιγόντως τους Δυτικούς, η πρωτοβουλία των Αμερικανών, για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το χάσμα το τεχνολογικό. Όμως, και τότε μάλιστα δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, δηλαδή δόθηκαν κονδύλια σε εμάς για να υπάρξει βελτίωση στις τεχνολογικές επιστήμες κλπ. Και είπανε να αφήσουμε τα ανθρωπιστικά τώρα, διότι κεγόμαστε. Αυτή το λέω Παλαιοκρασάς, ξαναλέω έτσι, όχι, δεν είναι γνώμη, εκτίμησή μου. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή, θα περιμένουμε καμιά εικοσαριά χρόνια όσοι ζούμε και όσοι δεν ζούμε τέλος πάντων, και θα ξανακάνουμε ιστορία γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις που μας κάψανε ή τέλος πάντων τις διαχειρίζουμε, ή θα κάνουμε πολιτική, άρα τώρα δηλαδή να ασχοληθούμε, όχι μόνο πολιτική, δεν το λέω καλά, και ψυχολογική, δηλαδή και εμβάθυνση μέσα μας, δεν είναι όλα πολιτική, μπορεί και να... Ναι. Ή θα κάνουμε πρώτα και εμβάθυνση μέσα μας, να βάζουμε κριτήρια, να παίρνουμε αποφάσεις για λογαριασμό μας, να λέμε αυτό δεν το θεωρώ σωστό, αυτό ναι, αυτό όχι. Πώς το κάνουμε, δηλαδή ό,τι μας έρχεται, μια λέλαπα δεδομένων, πραγμάτων, τεχνολογιών, gadgets και αυτά, όλα... Αυτά τα gadgets. Gadgets, ναι, εξυπηρετήσεις, μικροπράγματα, αυτά. Λοιπόν, όλα ρε παιδί μου, αυτό το ποτάμι το ορμητικό που έχετε, είναι όλα καλοδεχούμενα. Όλα τα εγκρίνουμε. Ή δεν μας πέφτει λόγος να εγκρίνουμε, να απορρίψουμε, να διαλέξουμε, να πούμε αυτό, ναι, αυτό όχι ρε παιδιά, γιατί. Πώς το βλέπεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρόκειται... Να πω την αλήθεια, έτσι, τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι η συνείδηση πάει πάντα το πολύ αργά.
Ενώ τα πράγματα, οι τεχνολογίες και οι επιθυμίες αυτών που θέλουν να ελέγχουν τον κόσμο πάνε πολύ γρήγορα, γιατί έχουν μεγάλο βάθος και έχουν μεγάλη ένταση. Ο άλλος θέλει να αράξει κάπου να περάσει καλά. Αυτοί δεν θέλουν να περάσουν καλά, αυτοί θέλουν αυτό το πράγμα. Είναι το δίπολο που είπα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Μόνο μετά από μια μεγάλη καταστροφή, όπως και ο Έλληνας, ο οποίος είναι στον κόσμο του. Εγώ, όπως ξέρεις, δεν είμαι η Ελλάδα παντού και μόνο η Ελλάδα κτλ. Παρόλο που αγαπάω την πατρίδα μου και το έθνος στο οποίο ανήκω και όλα αυτά, αλλά σέβομαι και τους άλλους βέβαια, έτσι. Δεν πρόκειται να σηκωθούν, όσοι πέπρονται να σηκωθούν, εάν δεν χάσουμε μέρος της χώρας μας. Εάν δεν δούνε τον κίνδυνο ακριβώς μπροστά στα μάτια τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πολύ περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί οι άνθρωποι κοιμούνται. Είναι δυστυχώς, δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ. Και κυρίως για τις νέες γενιές. Εντάξει, εμείς πόσα χρόνια θα ζήσουμε. Οι άλλοι που θα έρθουν, που είναι μετά από εμάς, σε τι κόσμο θα ζήσουν. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είμαι σίγουρη. Καλά, έχουμε μικρό, πολύ μικρό κοινό. Όμως, είμαι σίγουρη, αν ακούγανε, ας πούμε, 1.000 άνθρωποι αυτά που λέμε, θα λέγανε, εντάξει τώρα, αυτά τι θα πει να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Το πολύ πολύ να ήταν μια ομφαλοσκόπηση για τους άλλους. Και γιατί να ασχοληθώ με τα κοινά αφού κανείς δεν αξίζει. Και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Δεν υπάρχει τάση ούτε ενδιαφέρον για τα κοινωνικά προβλήματα, τα πολιτικά, τα όλα. Ακόμη και τα διεθνή είναι υπό το πρίσμα των αντιπαλωτήτων. Εγώ είμαι με τους μεν, εγώ είμαι με τους δε. Ναι. Το βρυσίδι, όπως με το ρωσοουκρανικό και τώρα με το παλαιστινιακό. Ναι, είναι αυτό. Γίνεται της τρελής. Πρέπει κάποια ώρα. Καλά και στα εσωτερικά πολιτικά, τα ίδια βλέπω. Δηλαδή που τσακώνονται. Ναι, τους ακούς. Είναι ασύλληπτο. Έχουν ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει 100 εγκλήματα και σου λέει ναι, αλλά ο άλλος ήταν χειρότερος. Ωραία, ήταν χειρότερος. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό σε τι μας αθώνει. Δεν μπορούν να το βλέψει ότι είναι χειρότερος, αν είναι, γιατί μπορεί και να μην είναι. Όμως, να κοιτάς τι πρέπει να κάνουμε για να το διορθώσουμε. Δεν πιστεύουν ότι έχουν τη δύναμη να διορθώσουν κάτι. Και δεν ξέρω αν το κάνουν από μία αίσθηση ασημαντότητας ή αν είναι μια δικαιολογία γιατί βαριούνται. Αυτό δεν το έχω ακόμη απαντήσει. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα περάσαμε την ώρα και δεν έχουμε επεκταθεί πιο πολύ στα social media. Στα social media ναι, θα κάνουμε άλλη. Θα τα πρέπει την επόμενη φορά, γιατί εντάξει, είπαμε να μην το πλατιάζουμε κιόλας. Πάντως με την τεχνολογία, επειδή η τεχνολογία είναι. Η τεχνολογία είναι το πολύτιμο της ανθρωπότητας. Αισθάνεται φοβερά σπουδαία. Σου λέει, κοίτα, εγώ ελέγχω τη φύση, ελέγχω τα πάντα. Και ελέγχεται όμως και η ίδια. Ναι, σωστό. Αυτό είναι που έχει ξεχάσει. Βέβαια. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει πλήρη εξωστρέφεια. Δεν έχει εσωστρέφεια. Και όταν λέω εσωστρέφεια, δεν εννοώ να είναι εσωστρεφής χαρακτήρας. Ναι, μελαγχολία και αυτά και να μην ασχολούμεθα με τίποτε και πικραμένος. Ναι, και δεν εννοώ αυτό. Εννοώ να δει τα αίτια, τα αληθινά αίτια τα βρίσκεις όταν είσαι και εσωστρεφής. Δηλαδή, αν μπορείς να ψάχνεις μέσα σου και αν ψάχνεις και μέσα σου, τότε καταλαβαίνεις και τους άλλους, τον μέσα των άλλων. Πολύ σωστό αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, αλλιώς αστοχείς. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, αστοχείς και στην κρίση των ευρύτερων προβλημάτων. Ναι. Και βλέπεις μόνο τα εξωτερικά γεγονότα. Τέλος πάντων. Να μείνουμε εδώ, ε. Να μείνουμε εδώ, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe έτσι στο κανάλι μας. Και αν έχετε κανένα σχόλιο θα είναι καλοδεχούμενο. Έχει και κουδουνάκι. Για να... Κουδουνάκια έχει από όλα. Και κανένα σχόλιο είναι καλοδεχούμενο για να δικτυωνόμαστε έτσι, διότι είναι μεγάλη σημασία. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας φίλοι. Σας χαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.